Θα ήθελα έτσι να μας πείτε δύο λόγια για την κυρία Αχτσιόγλου. Συνεργάτη δάσας, τη γνωρίζετε. Από ό,τι μαθαίνουμε ήταν στο φάσμα αυτό των διαπραγματεύσεων. Δώστε μας ένα στίγμα για την κυρία Αχτσιόγλου. Να, η ανάδειξη της κυρίας Αχτσιόγλου στη θέση αυτή αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της συνέχειας της πολιτικής του Υπουργείου και γενικά της κυβέρνησης, όπως είναι και αυτονόητο άλλωστε. Η κυρία Αχτσιόγλου αποτέλεσε στενή μου συνεργάτηδα ήδη από την Ευρωβουλή. Ήταν διευθύντρια του γραφείου μου, είχε συμμετάσχει μαζί μου σε όλες τις διαπραγματεύσεις και συμμεριζόμαστε την ίδια προφανώς οπτική για το πώς αυτές πρέπει να συνεχίσουν και σε επίπεδο στόχου και σε επίπεδο τακτικής. Είχε ρόλο και συμμετοχή και στις διαπραγματεύσεις, έτσι δεν είναι? Προφανώς, διευθύντρια του γραφείου μου ήταν. Mm-hmm. Το γεγονός ότι είναι ένας νέος άνθρωπος. Πολύ νέα. Είναι στα 31, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είχε κάποια έτσι, όχι να το πω επίπτωση, επηρέαζε καθόλου τους διαπραγματευτές, την έβλεπαν κάπως διαφορετικά ή όχι? Ακούστε, υπάρχουν στις διαπραγματευτικές ομάδες, υπάρχουν και νεότεροι και πιο όριμοι άνθρωποι. Να σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι οι νέοι πρέπει να έχουν πολλές ευκαιρίες. Mm-hmm. Ξέρετε ότι ο Βίλιαμ Πιτ ο νεότερος ήταν πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία το 19ο αιώνα σε ηλικία 24 ετών. Επομένως πρέπει να, προφανώς δεν είναι η... Καλά, παραδείγματα είχαμε και στην Ελλάδα τέτοια και εντάξει, ναι, δεν ευδοκίμησαν και πολύ, αλλά ναι, σε αυτή την ηλικία που είπατε μάλιστα. Είναι μια απόδειξη αυτό ότι η από μόνη της δεν αποτελεί κριτήριο. Έτσι. Ξέρετε, υπάρχει η εμπειρία που προφανώς δεν μπορεί να την έχει σε μικρή ηλικία, υπάρχει όμως και η διανοητική οξύτητα που μπορεί να την έχει περισσότερο. Υπάρχουν υπέρ και κατά και δύο περιπτώσεις. Το βασικό είναι η πολιτική που ακολουθείται περισσότερο από την άτομα. Άρα λέτε ότι θα υπάρξει μια συνέχεια στα ζητήματα της εργασιακής πολιτικής. Μα πώς αλλιώς. Άρα μένουμε σε αυτά που είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα μαζί, ότι δεν θα έχουμε νέα μέτρα στο ζήτημα αυτό και δεν θα έχουμε και νέες μειώσεις στις συντάξεις. Εννοείται. Ένα λεπτό, να ολοκληρώσω λίγο τη φράση του κ. Κατρούγκαλος. Δεν σας ακούσαμε, κύριε Υπουργέ. Λέω εννοείται, αυτό είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Το ασφαλιστικό σύστημα όχι απλώς είναι σταθεροποιημένο, έχουμε εξαλείψει τις δομικές αιτίες που παρήγαγαν τα ελλείμματά του, αλλά είναι και θέμα τυπικά και τεχνικά που έχει κλείσει από την πρώτη αξιολόγηση. Δεν μπορεί να ξαναγίνει. Κύριε Κατρούγκα, ο κύριος, ο συνάδελφος, ο Σπύρος Σουρμελίδης, κύριε Υπουργέ, θέλει να κάνει μια ερώτηση. Καλημέρα σας. Στο χαρτοφυλάκιο που αφήσατε και στη διαπραγμάτευση που αφήσατε, κύριε Υπουργέ, στο τραπέζι για να, αυτό που λέμε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, τι έχει μείνει, τι αφήσατε να μείνει στην κυρία Αχτσιόγλου που πρέπει να κλείσει η κυρία Αχτσιόγλου? Η συζήτηση για τα εργασιακά έχει ξεκινήσει, είναι όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Όπως ξέρετε, η προσπάθεια εκεί είναι να επιστρέψουμε στην κοινωνική Ευρώπη, με κυρίως αίτημα δικό μας, την επιστροφή των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ωραία, το αίτημα των δανειστών ποιο είναι? Προχωρήσει αρκετά θετικά, έχουμε κάνει αρκετά θετικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση και ευελπιστώ ότι θα ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα το μόνο θέμα, λέτε, που υπάρχει στο τραπέζι είναι τα εργασιακά. Το μόνο θέμα που υπάρχει στο τραπέζι είναι τα εργασιακά. Το κυριότερο θέμα που υπάρχει στο τραπέζι είναι τα εργασιακά. Είναι προφανές όμως, και μάλιστα να μην το υποτιμώ, ίσως εξίσου σημαντικό, είναι και το θέμα του ελάχιστου κειμένου εισοδήματος, του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Αυτή είναι τα δύο μεγάλα θέματα που είναι στο τραπέζι στο Υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλο.